Το 28ο τουρνουά σκάκι, το οποίο διοργανώνει ο σκακιστικός όμιλος Καβάλας, ξεκίνησε στην πόλη της Καβάλας την Κυριακή. Οι χώροι που διεξάγονται αγώνες είναι η αίθουσα συνεδριάσεων Νικόλαος Μάρτης, αμφιθεάτου του διοικητηρίου. Υπάρχει συντονισμός και οργάνωση σε όλα τα επίπεδα, ενώ οι συμμετοχές φτάνουν τους 350 και προέρχονται από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Μάλιστα, φέτος συμμετέχει αθλητής και από τη μακρινή Ταϊβάν, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Όντως, όπως βλέπετε, είμαστε στον 28ο. Ένας αριθμός που δείχνει ότι είναι πια ένας καθιερωμένος θεσμός για την πόλη, ένα αθλητικό αλλά όχι μόνο πολιτιστικό γεγονός που προσφέρει επίσης πάρα πολλά στην οικονομία και στον τουρισμό της πόλης, γιατί εκτός από τους 313 φέτος συμμετέχοντες που αγωνίζονται, επειδή όπως είδατε στην πλειοψηφία τους είναι και μικρές ηλικίες, αυτοί όλοι τα παιδιά συνοδεύονται από γονείς, συγγενείς, φίλους, προπονητές, παράγοντες, συλλόγων και επομένως έρχεται στην Καβάλα αυτές τις 8-9 μέρες ένας υπερδιπλάσιος αριθμός, περίπου 700-800 άτομα που προσφέρουν στην πόλη πάνω από 3.000-3.500 περίπου διανυκτερεύσεις, κάτι που καμιά άλλη διοργάνωση δεν το προσφέρει. Συνολικά, οι ξένοι σκακιστές και σκακίστες προέρχονται από 23 διαφορετικές χώρες, ενώ πέρσι ήταν από 19. Ο προϋπολογισμός του τουρνουά φτάνει στο ποσό των 50.000 ευρώ και τα ωφέλη από τουριστικής πλευράς θα είναι πολλά και αυτή τη φορά. Α, να τις αναφέρω, είναι πολλές οι 23. Είναι κυρίως χώρες βέβαια της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης που καλλιεργούν το σκάκι και είναι πολύ σε ψηλό επίπεδο, αλλά και χώρες από ακόμη πιο μακρινές, από την Ασία, από την Αφρική. Χώρες που άλλες φορές δεν τις είχαμε, εξωτικές, όπως από την Ταϊπέη που είναι η εθνικιστική Κίνα, και είναι και αυτό δείχνει ακριβώς, ας πούμε, πόσο ακούγεται η Καβάλα σε τόσο ακραίες περιοχές της γης.